Μαλώστε ρε μετά ρε, σταματήστε ρε να μαλώνετε πριν την με τη Young Boys, με το Βαρέλα και τον ένα και τον άλλο. Καθίστε ρε. Με αυτή την κρίνια, όχι, ο Ασλαμάς είναι κινηματόγραφο. Ο Ασλαμάς τι είναι, ο Ασλαμάς κέρδισε ο ΠΑΟΚ, ναι. Έχασε ο Ρακλής, δεδομένο ήταν αυτό. Είναι, το ρίχνουμε στον κινηματόγραφο μετά. Είναι κουλτουριάρης ο Ασλαμάς. Ναι, ναι. Η κουλτούρα Ασλαμάς του βγαίνει όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Είναι κουλτουριάρης ο Ασλαμάς. Όταν χάνει ο ΠΑΟΚ εδώ είναι ο Ασλαμάς. Είναι, πήγε είδε σινεμά, κινηματόγραφο, ναι, και μας έστειλε χαιρετίσματα και μας λέει καλή εκπομπή. Τώρα εσείς οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, η αλήθεια είναι ότι από κουλτούρα δεν έχετε. Έχετε μια υποκουλτούρα. Εσείς γεμάτη κουλτούρα είστε, βλέπω. Όχι, όχι, λέω εγώ τώρα ότι εγώ διάβαζα σε ένα site εμπροχθές, ακούς. Πήγε λέει το 1971, ήρθε λέει, ακούς ρε, το έχω πει και στο ραδιόφωνο. Ακούς Γιώργο, το 1971 ήταν η ταινία ο Παπαφλέσσας, λέει, να κάνει έναρξη, λέει, στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Βγάλε το χαρτί από εκεί πέρα. Και ο Παπα... Βγάλε το αυτό. Και ο Παπαμιχαήλ, λέει, είπε, αυτή η υποκουλτούρα είναι αυτή, λέει. Πήραν το Βέγκο στα χέρια τους και φωνάζαν ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Με βρίζανε εμένα, λέει, επειδή ήμουν Ολυμπιακός. Βρίζανε. Αυτή η καφενόμη, λέει, αυτή είναι, αυτή είναι η κουλτούρα. Τι, ποια είναι η κουλτούρα, βρίζει τον άνθρωπο στο θέατρο. Για θέατρο είναι τα μούτρα σου, ρε. Δεν μου λες, έχεις πάει ποτέ στο θέατρο. Πολύ παλιά, ρε φίλε. Πολύ παλιά, δηλαδή, τι. Στι 30 χρόνια πίσω. Με το σχολείο. Με το Ολυμπιακό. Σε καμιά ταβέρνα, ξέρω εγώ το θέατρο. Δεν χρειάζεται να πάω θέατρο, διότι τα θέατρα τα βλέπουμε και στην τηλεόραση τώρα. Ναι, τι έργο είδες. Είδα τον Ολυμπιακό προχθές που έφτασε στην Κρήτη με τον Απόλλωνα. Πόσα χρόνια έχεις να πας στο θέατρο? Α, πολλά χρόνια, από μικρό παιδί. Πού, στη Δράμα είχατε θέατρο? Πού? Βεβαίως, στη Δράμα είχατε θέατρο. Μήπως με... είδε κάθε... τον ΠΑΟΚ με την Καραμπάτ και... κάθε... Όχι, είδα τον Ολυμπιακό με τον Απόλλωνα, ένα μεγάλο θέατρο. Τι να κάνω το άλλο θέατρο. Για... Λέγε, τι έργο είδες? Δεν μπορώ να θυμηθώ, Κωνσταντίνο. Πολλά είδα, είδαμε παλιά. Σου άρεσε το θέατρο? Τώρα μπαίνει το δασόν. Με το δασόν, λέει ο άλλος. Εμένα αυτά εδώ δεν μ' αρέσουν πολύ. Τα θέατρα. Γιατί, ας πούμε, καμιά φιλινάδα δεν είχε στα νιάτα σου που να ήθελε να πάει θέατρο, να ήταν καμιά κουραδοκουλτουριάρα να πούμε. Θέατρο, ξέρεις γιατί δεν μ' αρέσει. Γιατί δεν σε αρέσει το θέατρο? Γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο ξέρεις ότι είναι στημένο. Ξέρεις ότι θα γίνει, είναι ένα έργο το οποίο θα το παίξουν οι ηθοποιοί, ναι, και το βλέπεις σιγά σιγά εκεί πέρα. Και δεν είναι, δεν είναι. Είναι δηλαδή... Άρα δεν βλέπεις ούτε τηλεόραση ούτε κινηματογράφο. Γιατί τηλεόραση? Και αυτά στημένα είναι. Καλά, κάτσε φίλε. Σειρές εννοώ και τέτοια. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Τηλεόραση δεν έχει μόνο. Ασυρές, όχι, όχι, ναι, ναι, για σειρές λέω, ναι, ναι. Τα αποφεύγω, δεν με εκφράζουν πολύ. Σα... Αλλά μου θυμίζει, κάτι... τον πατέρα μου θυμίζει, βασικά. Ναι, κάτι να ακούσουμε. Κάτι τώρα το οποίο είναι επιχειρηματικό και ξέρω εγώ αυτό. Θα με ενδιαφέρει, ναι, να το δω. Δηλαδή να έχει το πακέτο όλο, ναι, μαζί. Ναι, ναι, ναι. Αυτό με ενδιαφέρει. Όχι, ναι, πολύ δηλαδή, το... να είναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, και αστυνομικό και επιχειρηματικό και ξέρω εγώ να έχει δηλαδή κατάλαβα. Δηλαδή να έχει και έρωτα μέσα. Εννοείται. Να έχει και αστυνομικό μέσα. Να έχει μυστήριο, να έχει φλοκή. Όλα μαζί και αυτά. Και επιχειρηματικότητα δηλαδή. Και επιχειρηματικότητα, έχει εταιρείες. Εταιρεία. Ένα πράγμα, ναι, πούμε, θα με ενδιαφέρει αυτό. Το ΠΑΟΚ θέλει να δει. Απ' όλα. Δεν μου λες, έγινε η πρεμιέρα της ταινίας του ΠΑΟΚ στους κινηματόγραφους. Ναι. Την πρώτη μέρα δεν πήγε κανένας να τη δει. Ήταν μια κοινή αίθουσα. Κανένα. Περίμενε. Τη δεύτερη, περίμενε. Μέρα, ναι. Τη δεύτερη μέρα είχε δύο άτομα. Ναι. Να πει στον πρόεδρο. Μετά από έξι μήνες μπορεί να έχει 50.000 άτομα σε μια πλατεία για να δουν αυτό. Αυτή τη δύναμη είχε. Εκτίθεται, ναι, γιατί η ταινία είχε παιχτεί στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη, ναι, και ήταν όλα sold out. Άσταρα που πήγαμε και δεν βρήκαμε εισιτήριο. Στον Άσον Ομπτεόν, πώ θα λένε αυτά. Δεν είχε θεατή. Πώ θα γίνει? Πού, τι σε πού. Καταρχήν, ένα μεγάλο κομμάτι, ναι, του κόσμου, της κοινωνίας, δηλαδή έξω, ναι, μπορεί να μην ξέρει ότι έγινε κιόλας αυτό. Τελείωσε. Ναι. Λες, ε. Ναι. Εγώ, μισό λεπτό, για να βοηθήσω λίγο τον Τζόρταν. Ποιο άτομα? Εγώ να θυμίσω όταν είχε γίνει ένα θεατρικό έργο με θέμα τον ΠΑΟΚ, ναι, κάποιοι κύριοι αντίπαλοι ομάδας είχαν πάει και τα είχαν σπάσει όλα που ήταν αδιάφορο. Στην Αθήνα, για. Ποια ομάδα έχει τολμήσει να ανεβάσει έργο εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη με το όνομα της ομάδας της? Και πήγαν κάποιοι επιστήμονες, όπως τους λένε, έτσι, και τα σπάσαν έγινε, όλα. Έγινε. Πότε? Τα σπάσαν. Έχει χρόνια. Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ. Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ. Και κινδυνεύσαν τα παιδιά να τους σπάσουν το κεφάλι. Ηθοποιοί. Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ. Εδώ που... αυτό που δίνει ένα πέναλτι δίθεν μαϊμού που λένε. Αυτό. Γιατί το είχα ακούσει. Το δίθεν άμα το βγάλει από μέσα. Μαϊμού είναι... δίθεν μαϊμού. Μαϊμού τι ήταν? Σαν αυτό του ΠΑΟΚ Πλατανιάς πέρυσι, ένα πράγμα δηλαδή ήταν. Πάντως μην. Τώρα, άμα αρχίσω και λέω για μαϊμού, θα βγάλω πολλές μαϊμούδες εγώ εδώ πέρα. Δεν είναι τη ώρα. Ζωολογικός κήπος θα γίνει. Δεν είναι τη ώρα.